Πρόγραμμα εκπαιδευτικών επισκέψεων σε συνεργασία με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και τους εκπαιδευτικούς κατέθεση περιφερειακή διεύθυνση πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προκειμένου οι εκδρομές να αποκτήσουν πραγματικό νόημα και να συντείνουν στη δυνατότητα των μαθητών να γνωρίσουν βιωματικά την περιφέρεια και παράλληλα να αναπτύξουν στα κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης δράσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες των μαθητών και στις ιδιαίτερες περιβαλλοντικές, πολιτισμικές και κοινωνικές συνθήκες του τόπου, που εντάσσεται στην πανελλαδική καμπάνια του Υπουργείου Παιδείας «Αγαπώ και προβάλλω τον τόπο μου». Για τη φετινή χρονιά το Υπουργείο αναθεώρησε το κομμάτι των σχολικών εκδρομών, προσπαθώντας να επανακαθορίσει το πλαίσιο στο οποίο θα διεξάγονται οι εκπαιδευτικές επισκέψεις, οι εκδρομές των σχολείων δηλαδή που διοργανώνονται κάθε Μάη, συνήθως Απρίλιο-Μάιο, από τα σχολεία. Και στο πλαίσιο αυτό, παράλληλα, το Υπουργείο έθεσε ως ένα στόχο να γίνει μία πανεκπαιδευτική κινητοποίηση που θα έχει το μήνυμα «Φέτος πάμε στην Ελλάδα». Και όλοι αυτό μπορεί να το καταλάβετε ότι έχει πολλαπλές διαστάσεις. Η μια διάσταση είναι εκπαιδευτική, παιδαγωγική, γνωσιολογική, δηλαδή οι μαθητές να γνωρίσουν τους Δελφούς, να γνωρίσουν την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, να γνωρίσουν την Γνωσό, να γνωρίσουν όλα τα μέρη τα οποία πολλές φορές έχουν διδαχθεί στα βιβλία τους, τα έχουν φανταστεί, αλλά δεν τα έχουν δει με έναν τρόπο βιωματικό. Στο πλαίσιο αυτής της δράσης, εμείς ως Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σε συνεργασία με τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και με τους υπευθύνους των δραστηριοτήτων στις διευθύνσεις εκπαίδευσης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, έχουμε αναπτύξει ένα πιλωτικό πρόγραμμα που προσφέρει τη δυνατότητα σε μαθητές να έρθουν επίσκεψη στην περιοχή μας πεθήμερες, τριήμερες ή αναλόγως τη χρονική τους διάρκεια και να φιλοξενηθούν στις ήδη υπάρχουσες υποδομές που έχουν τα κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Δηλαδή, για 5 μέρες, παράδειγμα, 1 ή 2 γυμνάσια θα μπορούσαν να έρθουν στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 150 μαθητές ταυτόχρονα και να φιλοξενηθούν στο Παρανέστη, στο ΚΠΕ δηλαδή, στη Βιστονίδα, στη Μαρόνια και στο ΚΠΕ Σοφλίου. Άρα λοιπόν, μέσα σε αυτήν την πραγματικότητα, την κοινωνική και οικονομική που ζούμε, δίνουμε μια ευκαιρία ο τόπος μας μέσα από αυτή τη δράση να είναι ένας τόπος προορισμού εκπαιδευτικών επισκέψεων. Γιατί, όπως πολύ καλά το γνωρίζετε και εσείς και οι ακροατές σας, ο τόπος μας δεν ήταν από τους αγαπημένους προορισμούς μέχρι σήμερα των εκπαιδευτικών επισκέψεων. Για το σκοπό αυτό, άλλωστε, διοργανώνουν τα αύριο Τετάρτη 4 Απριλίου εκδήλωση με τίτλο «Σκασιαρχείο στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βιστονίδας, όπου τα κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης θα παρουσιάσουν ένα πλήρες πρόγραμμα σχολικών εκδρομών, ενώ θα ακολουθήσει σύσκεψη με τους εκπροσώπους των αρμόδιων φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, με στόχο το συντονισμό και την ανταλλαγή προτάσεων για το βέλτιστο δυνατό σχεδιασμό του υποϊλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος.